Θα ξεκινήσω από αναφορές της έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, επειδή πολλοί ομιλητές αλλά και ο κύριος Υφυπουργός αφιέρωσαν αρκετό χρόνο. Έχει τουλάχιστον δύο αναφορές ότι η εγκατάσταση υδατοδρομίου έχει υπαχθεί στην υποκατηγορία Α2 έργων, που σημαίνει ότι έργα και δραστηριότητες που είναι τέτοια που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αναφέρει ρητά, απαιτείται διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να υπάρχουν ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, και μάλιστα αναφέρει και ειδικά άρθρα και νόμους. Πουθενά όμως δεν περιέχεται κάποια τέτοια δέσμευση. Για σας που σαν κυβέρνηση μιλάτε για πράσινη ανάπτυξη, αλλά μάλλον υποκριτικό είναι. Φαίνεται βεβαίως αυτό και από την τροπολογία για την Κασόπη Κέρκυρας, την αναβολή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τις ελλείψεις σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και άλλα, τα παραποίησε ο κύριος Γεωργιάδης και τα ερμήνευσε κατά το δοκούν, ως δήλωση αδυναμίας του Δημάρχου, και με αυτή την παρερμηνία του αρπάζει την αρμοδιότητα και ταυτόχρονα απειλεί ότι θα έχει την ίδια τύχη κάθε δήμαρχος που δεν συμφωνεί μαζί του, και κυρίως δεν βοηθάει τη βιασύνη και ταχύτητα που δείχνει για να μπουκώσει με κρατικό πλούτο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επιβεβαίωσε και έπεισε ακόμα μια φορά ότι τη δικτατορία του κεφαλαίου υπηρετεί, και γι' αυτό και τους πληστηριασμούς επιταχύνει και νέους άστεγους θα δημιουργήσει η πολιτική σας. Και σε ό,τι αφορά το ελληνικό, δεν μας απάντησε ότι αφού τις μπουλντόζες θα τις πληρώσει ο επενδυτής, γιατί το κάνει αυτό το Υπουργείο πριν τη μεταβίβαση των μετοχών. Ο επενδυτής δηλαδή δεν βιάζεται να πάρει αυτό το φιλέτο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να μην έχει και κανένα ρίσκο. Απλή λογική. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τον ανταγωνισμό σημερινής και χθεσινής κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος καλύτερα και γρηγορότερα ιδιωτικοποιεί κρατική περιουσία. Έτσι είναι, το 60% των απαιτήσεων του ΣΕΒ ικανοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μείνει το 40%. Και τελειώνω με τις τροπολογίες. Δύο είπα στην ομιλία μου. Σε μία που αφορά την παράταση συμβάσεων εργασίας για 18 εργαζόμενους στα Χανιά, συμφωνούμε. Όμως τι δείχνει αυτή η παράταση? Ότι αυτοί οι εργαζόμενοι χρειάζονται, άρα με μόνιμη σχέση εργασίας και με την ευκαιρία παράταση συμβάσεων χρειάζονται και σε άλλες υπηρεσίες, όπως τις δομές για τους πρόσφυγες, τα νοσοκομεία, στα δασαρκεία και αλλού. Σε ό,τι αφορά για την τροπολογία για τα πρατήρια παροχής υγρών και αερίων καυσίμων για τις ανάγκες υπεραστικών λεωφορείων, η παραπέρα απελευθέρωση και η επέκταση να τροφοδοτούνται και ιδιωτικής χρήσης οχήματα, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους και το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.